26 Οκτωβρίου, μέρα μεγάλη, μέρα ένδοξη για τη Θεσσαλονίκη. Η πόλη τιμάκια γιορτάζει. Τιμά τον Πολιούχο, τον Προστάτη και φύλακα άγγελό της, τον Άγιο Δημήτριο τον Μυροβλήτη. Συνάμα γιορτάζει τα 110 χρόνια από την απελευθέρωσή της από τον τουρκικό ζυγό, ανήμερα του Αγίου Δημητρίου το 1912. Στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου από το πρωί, οι καμπάνες χτυπούν χαρμόσυνα, πανηγυρικά, όπως άλλωστε ταιριάζει στη διπλή εορτή. Εμπνεόμαστε από τις προσπάθειες, τους αγώνες, τις θυσίες των προγόνων μας και δεσμευόμαστε για το παρόν και το μέλλον αυτής της λαμπρής πόλης της Θεσσαλονίκης μας. Χρόνια πολλά στη Θεσσαλονίκη, χρόνια πολλά στη Μακεδονία. Η πόλη μας γιορτάζει τον Πολιούχο της, αλλά και τα 110 χρόνια από την απελευθέρωσή της. Εμείς είμαστε όλοι εδώ για να τιμήσουμε τους προγόνους μας, οι οποίοι μας εμπνέουν ακόμη και σήμερα στις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας. Η πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου καταφθάνει στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, όπου γίνεται δεκτή με τιμές από στρατιωτικά αγήματα. Η μπάντα του Τρίτου Σώματος Στρατού πεανίζει τον εθνικό μας ύμνο, τη στιγμή που μαθητές της ΣΑΣ ψάλουν τον ύμνο με καμάρι και περηφάνεια. Γιορτάζει τον μεγαλομάρτυρα Άγιο Δημήτριο, πολιούχο της και συμμέτοχο όπως τον θέλει ο λαός μας, στην απελευθέρωσή της από τον τουρκικό ζυγό, στις 26 Οκτωβρίου του 1912, ανήμερα της γιορτής του. Η διπλή αυτή επέτειος ενισχύει το εθνικό μας φρόνημα και μας υπενθυμίζει τη σημασία της ομοψυχίας απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις της εποχής μας. Χρόνια πολλά. Παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας πραγματοποιήθηκε η επίσημη δοξολογία χωροστατούντος του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Ανθήμου. Οφείλουμε να κρατήσουμε μέσα μας την παρακαταθήκη αυτών των εποχών και να αγωνιζόμαστε ώστε η πατρίδα μας και σήμερα στις εποχές μεγάλης δυσκολίας και των πολύ σύνθετων προβλημάτων, ιδίως γεωπολιτικών, να δυναμώνει. Αυτό είναι και το δικό μας καθήκον, αυτό είναι και το χρέος μας. Παρόντες στον Ιερό Ναό, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο Υφυπουργός Μακεδονίας Θράκης Σταύρος Καλαφάτης, ο Πρόεδρος του Πασόκ Κινάλ Νίκος Ανδρουλάκης, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας, βουλευτές κομμάτων, εκπρόσωποι των στρατιωτικών αρχών, της τοπικής αυτοδιοίκησης και φορέων. Ζούμε σε μια εποχή πολλαπλών κρίσεων, γεωπολιτικών, ενεργειακών, οικονομικών. Οφείλουμε όλοι να σταθούμε με υπευθυνότητα και με ρεαλισμό, αγκαλιάζοντας τις αγωνίες όλου του ελληνικού λαού και ιδιαίτερα των πιο ευάλωτων πολιτών και των νεότερων γενεών που οικοδομούν το μέλλον τους, δυστυχώς με λιγοστές ευκαιρίες σήμερα. Χρόνια πολλά πάει στη Θεσσαλονίκη μας, χρόνια πολλά σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες που γιορτάζουν. Σήμερα η Μακεδονία και η Θεσσαλονίκη γιορτάζουν την απελευθέρωσή τους. Δυστυχώς το μήνυμα είναι επίκαιρο περισσότερο παρά ποτέ. Επίκαιρο γιατί η Μακεδονία δυστυχώς δεν απελευθερώθηκε με εγκλήματα που έκαναν τα δύο μεγάλα κόμματα παραχωρώντας το ιστορικό μας όνομα. Από νωρίς το πρωί, πλήθος κόσμου συνέρεε στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου για να προσκυνήσει, να προσευχηθεί και να ζητήσει τη βοήθειά του. Με ευλάβεια και κατάνοιξη, μικροί και μεγάλοι άναψαν ένα κεράκι, τιμώντας τη χάρη του. Χρόνια πολλά για την πόλη μας. Χρόνια πολλά στον Άγιο Δημήτριο. Χρόνια πολλά είναι και η απελευθέρωση της πόλης μας. Οπότε έχουμε διπλή γιορτή. Χρόνια πολλά σε όλους τους Θεσσαλονικείς. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Εύχομαι υγεία σε όλους τους ανθρώπους. Είναι πολύ μεγάλη μέρα σήμερα εδώ στη Θεσσαλονίκη και έχει έρθει κόσμος από παντού. Βοήθειά μας για όλους μας και υγεία και ειρήνη να έχουμε, ησυχία. Μάλιστα, αρκετοί πιστοί ήρθαν από όλα τα μέρη της Ελλάδας, ακόμη και από την Κύπρο. Ενώ το ενδιαφέρον του κόσμου ήταν τόσο μεγάλο που πολλοί ήταν εκείνοι που βγήκαν στα μπαλκόνια τους για να παρακολουθήσουν τους εορτασμούς. Από την Αθήνα είμαι, έρχομαι κάθε χρόνο για τον Άγιο και μου αρέσει πολύ η Θεσσαλονίκη. Μεγάλη μέρα σήμερα για την πόλη μας, Πάρα πολύ. Μακάρι να την τιμούν όλοι και κυρίως οι πολιτικοί που θα περάσουν από εδώ τώρα. Από την Κύπρο ερχόμαστε. Όχι, κάθε χρόνο σχεδόν, αλλά έχει λίγα χρόνια που δεν ήρθαμε. Μεγάλη μέρα σήμερα για τη Θεσσαλονίκη. Μεγάλη μέρα ο Άγιος Δημήτριος. Μεγάλη μέρα σήμερα για τη Θεσσαλονίκη. Μεγάλη μέρα σήμερα, τρανή για τη Θεσσαλονίκη. Μεγάλη. Είμαι από την Κύπρο εγώ. Από την Κύπρο έρχεστε τόσο μακριά. Τόσο μακριά. Κάθε χρόνο έρχεστε εδώ για τον Άγιο Δημήτριο? Όχι, για φέτος μόνο. Είναι η κόρη μου εδώ. Την ώρα της δοξολογίας στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, το F-16 της ομάδας επιδείξεων Ζεύς πραγματοποίησε εντυπωσιακούς ελιγμούς. Κυριολεκτικά έσκησε τον ουρανό της Θεσσαλονίκης με τους ελιγμούς που έκανε ψηλά, αλλά και την ώρα που πραγματοποίησε χαμηλές διελεύσεις με τους πολίτες να χειροκροτούν. Παράλληλα, δοκιμαστική πτήση πραγματοποίησε και το επετειακό αεροσκάφος Spitfire. Το βρετανικό ιστορικό αεροσκάφος, συνοδευόμενο από ένα μαχητικό F-16, έκανε τουλάχιστον 3 διελεύσεις εν ώψη της μεγάλης στρατιωτικής παρέλασης της Παρασκευής. Με διαρκή αγώνα για ειρήνη, ελευθερία, δημοκρατία και δικαιοσύνη, για να δημιουργήσουμε το μέλλον που μας αξίζει και εμάς και τα παιδιά μας. Αξίζει να σημειωθεί ότι νωρίς το πρωί πραγματοποιήθηκε η τελετή έπαρσης της ελληνικής σημαίας στον Λευκό Πύργο, την ώρα που η φρεγάτα Σπέτσε έριχνε πανηγυρικές βολές.